Μαζί μας είναι ο Κώστας Παπαδάκης. Είναι Ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, υποψήφιος Ευρωβουλευτής του ΚΚΕ και στις ευρωεκλογές που έρχονται σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα και ακριβώς για αυτό το θέμα θα συζητήσουμε. Κώστα, σε λιγότερο από 5-6 εβδομάδες έχουμε τις ευρωεκλογές. Έχουμε μπει για τα καλά σε μια συζήτηση τέτοια. Τι είναι αυτό που το Κομμουνιστικό Κόμμα θέλει να κριθεί στην κάλπη? Έχουμε μια πολλαπλή καταρχήν μάχη, μια μάχη και για τις περιφερειακές και για τις τοπικές και για τις ευρωεκλογές και οποτεδήποτε γίνουν οι βουλευτικές. Για μας με ενιαία συνείδηση, σκέψη, απόφαση, ο λαός μας πρέπει να σκεφτεί όλο τον δρόμο που διανύθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Έναν δρόμο που είχε μόνο θυσίες, χρεοκοπία για τον ίδιο, μεγάλα προβλήματα και δεινά, που του φέρε ακριβώς ο δρόμος των καπιταλιστικών κερδών, της εξυπηρέτησης των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου. Αυτόν τον δρόμο βαδίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν αλλάζει. Είναι μια ένωση που φτιάχτηκε από το μεγάλο κεφάλαιο, είναι μια ένωση μονοπωλίων που εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα και ταυτόχρονα και οι κυβερνήσεις, τα διάφορα επιτελεία, η περιφέρεια, η Δήμη, ο καθένας με την δικιά του ευθύνη, αποσπούσε από τους εργαζόμενους δικαιώματα, εισοδήματα και τα κατέθετε όλα στη μεγάλη μπάνκα του μεγάλου κεφαλαίου, των μεγάλων ομίλων. Αυτή η διαχρονική εκμετάλλευση και κλοπή των εργαζομένων πρέπει να σημαδευτεί, πρέπει να είναι ο κύριος αντίπαλος που πρέπει να θέσει ο εργαζόμενος στη σκέψη του και να παλέψει με ισχυρό ΚΚΕ την επόμενη μέρα, έχοντας περισσότερες δυνάμεις, έχοντας δύναμη πολλαπλασιαστεί το ΚΚΕ στην πάλη του, γιατί την επόμενη μέρα τα μέτρα θα είναι εδώ, τα μνημόνια διαρκείας θα είναι εδώ, ο δρόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, όλων αυτών των μηχανισμών που έχουν φτιαχτεί. Δεν είναι απλά μέτρα, είναι και μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν συγκροτηθεί και με αυτοματοποίηση προωθούν αυτές τις αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις που τσακίζουν τα δικαιώματα του λαού μας. Άρα από αυτή τη σκοπιά σήμερα όσοι προσπάθησαν να πούν ότι μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ ότι υπάρχουν φιλολαϊκή διέξοδος, ότι μπορεί να υπάρξει ανακούφιση, νομίζουμε ότι διαψεύστηκαν και ένας κόσμος εξαπατήθηκε και ο λόγος δεν είναι πια να πάμε πίσω είτε στη Νέα Δημοκρατία που έχει την ίδια στρατηγική σύμβουλευση είτε στο ΠΑΣΟΚ, αλλά πολύ περισσότερο σήμερα είναι ανάγκη με ισχυρό ΚΚΕ να δώσουμε την απάντηση σε όλες τις κάλπες. Τα μνημόνια στην Ελλάδα είναι η εξαίρεση που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι που συμβαίνει σε άλλες χώρες. Τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει? Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανεπίστευτο χαρακτήρα. Τα μέτρα αυτά με διάφορους ρυθμούς, αλλά η κατεύθυνση είναι ενιαία, προωθήθηκαν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ενδεικτικό, για παράδειγμα, ότι το 70% των Σουηδών σήμερα εκτιμάει ότι το πρώτο πρόβλημα είναι το θέμα της υγείας. Η λογική του κόστους-οφέλους έχει κυριαρχήσει και εκεί. Οι εργασιακές σχέσεις σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθούν τα ωράρια των μηδενικών ωρών, το τσάκισμα των συλλογικών συμβάσεων, πρακτικά προωθούν τους εργολαβικούς που αυξάνονται τα ποσοστά τους σε κάθε μεγάλο εργοστάσιο στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Είναι δηλαδή ένας δρόμος ο οποίος λέει ότι το ελάχιστο παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή διασφαλίζουν οι κυβερνήσεις, ελάχιστο σημαίνει ίσα να μην πεθάνεις και από εκεί και πέρα όλα είναι ο σώζον εαυτός ο θήτο. Ατομική σύμβαση και είσαι εσύ απέναντι στα μονοπόλια που πρέπει να συνέχεια να πληρώνεις. Είναι ενδεικτικό το ότι όλες οι περικοπές των συντάξεων που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια επί της ουσίας έχουν διαμορφώσει ένα έδαφος που να μην ζεις με τη σύνταξη και τώρα έρχεται το Ευρωκοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα και περνάει το ατομικό συνταξιδοτικό προϊόν που σημαίνει ότι θα δίνεις ως άτομο, όχι ως κοινωνική ασφάλιση, ως άτομο θα πρημοδοτείς συγκεκριμένους ομίλους ιδιωτικής ασφάλισης οι οποίοι με κίνδυνο να τα χάσεις όλα, γιατί το λένε ξεκάθαρα μέσα στα κείμενά τους ότι υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, επί της ουσίας θα έχεις ένα συμπλήρωμα, διαφορετικά υπάρχει κι άλλος δρόμος να δουλεύεις μέχρι να πεθάνεις για να συμπληρώνεις 3-4 ώρες με δουλειά όσο βαστάν τα πόδια σου και αυτό λέγεται ενεργός γύρανση, είναι στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να συμπληρώσεις εισόδημα. Αυτά είναι μια ολόκληρη στρατηγική. Είναι μια στρατηγική που ισχυροποιείται. Αυτό είναι ο τομέας των επενδύσεων του μεγάλου κεφαλαίου. Έτσι βγάζουν κέρδη σήμερα οι μεγάλοι όμιλοι.
Και ακριβώς από αυτή τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης νομίζουμε έχει καεί ο κόσμος μας και όποιος να είναι ο διαχειριστής την επόμενη μέρα σε κάθε περίπτωση και στους Δήμους και στις περιφέρειες αυτά τα προωθούν και η λογική του κόστους ωφέλους διατρέχει τα πάντα και είναι τόσο κοινική που διατρέχει για παράδειγμα και την αντιπλημμυρική, την αντισεισμική θωράκιση, τα μέτρα ενάντια στην πυρκαγιά που βλέπουμε για παράδειγμα, είδαμε τη λογική του κόστους ωφέλους. Υπάρχουν σχεδιασμοί που λέει, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση με την οδηγία που έχει, για παράδειγμα, για τις πλημμύρες, ότι δεν μπορούμε να συγκροτήσουμε σχέδιο για όλα τα αντιπλημμυρικά έργα. Έχουμε κάποιες υψηλής επικινδυνότητας και όλα τα άλλα είναι ενός κατώτερου Θεού που πρέπει κάποια άλλη στιγμή, γιατί, για παράδειγμα, δεν είναι σε αραιοκατοικημένες περιοχές ή δεν είναι περιοχές με οικονομική επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτά τα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση αφήνουν απ' έξω τις λαϊκές ανάγκες, αφήνουν απ' έξω τους ανθρώπους του μόχθου, οι οποίοι κάθε φορά είναι τα μεγάλα θύματα αυτών των καταστροφών, και είναι και ένα κριτήριο και αυτό που νομίζουμε ότι πολύ στοχευμένα το ΚΚΕ αναδεικνύει, ότι η λογική που λέει κόστος όφελος και κριτήριο είναι επιχειρηματική δράση, η λογική που βάζει τους ιδιώτες στην υγεία, στην παιδεία, ακόμα και στο ασφαλιστικό, παντού δεν υπάρχει, παντού εισβάλλει το μεγάλο κεφάλαιο, διεισδύει και διαμορφώνει παιδεία κερδοφορίας και ο λαός πληρώνει μόνο τα σπασμένα, είναι ένας δρόμος που χρεοκόπησε, τσάκισε το λαό μας και τον έχει δει και δεν μπορεί σήμερα η επιλογή του σε καμία κάλπη, είτε ψηφίζοντας τον φίλο ή τον συνάδελφο που άκουσε ή τον γνωστό ή τον συγγενή από κάποιο άλλο ψηφοδέλτιο, το βράδυ των εκλογών θα μετρηθεί αν ενέκρινε αυτό το δρόμο με τους χάρτες, τους μπλε, τους ροζ και τους πράσινους, ή αν ισχυροποίησε τη δύναμή του, το ΚΚΕ, για να μην τους έχει όλους απέναντι την επόμενη μέρα, να έχει δυνάμεις, εφεδρίες και εφόδια να μπορέσει να αντιπαλέψει, γιατί το κρίσιμο είναι πια ισχυρή, αν θα έχει ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση την επόμενη μέρα αυτός ο τόπος. Με τις ευρωεκλογές ολοκληρώνεται και η θητεία των ευρωβουλευτών του Κομμουνιστικού Κόμματος στο Ευρωκοινοβούλιο. Πώς το ΚΚΕ και η ευρωκοινοβουλευτική του ομάδα συνέβαλε στην επίλυση προβλημάτων του λαού? Κοιτάξτε, καταρχήν όλο αυτό το χρονικό διάστημα οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ και στην Ευρωβουλή ήταν η φωνή του λαού μας, όλα τα δίκαια των εργαζομένων, σε απολύσεις, σε αλλαγές εργασιακών σχέσεων, σε χτύπημα των αυταπασχολούμενων, της μικρομεσαίας αγροτιάς, στα ζητήματα της νεολαίας, των αδιεξόδων, της ανεργίας, ήμασταν, θα λέγαμε, οι φορείς που μεταφέραμε αυτά τα αιτήματα και πιέζαμε να αποκαλυφθεί και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν είναι αμέτωχη, δεν είναι ότι δεν γνωρίζει, έχει τεράστιες ευθύνες, γιατί ακριβώς μαγειρεύτηκαν αυτά τα μέτρα και αυτές τις κατευθύνσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη συμμετοχή των αστικών τάξεων και των κυβερνήσεων, και ταυτόχρονα πήραμε μια σειρά πρωτοβουλίες ανάδειξης αυτών των ζητημάτων και σε διεθνές επίπεδο και στο Ευρωκοινοβούλιο με συνδικάτα, με μαζικούς φορείς, γίναμε δέκτες ετοιμάτων από συλλόγους, από οργανωμένους φορείς για να μπορέσουν να διεκδικήσουν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση την παραμικρή ανακούφιση. Αναδείξαμε επίσης το ρόλο των ευρωκονδυλίων που ενώ τα χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης απογειώθηκε η απορροφητικότητα και ήταν πρώτη ή δεύτερη χώρα μας σε απορροφητικότητα, ίσα ίσα ο λαός μας απογειώθηκε την ίδια ώρα και η φτώχεια του και η ανέχεια. Και ταυτόχρονα με μια σειρά ερωτήσεις, παρεμβάσεις, τροπολογίες, με όποιο πρόσφορο τρόπο, φέραμε αιτήματα για αποζημιώσεις πυρόπληκτων, πλημμυροπαθών. Ήμασταν σε κάθε λαϊκό πρόβλημα και βεβαίως με τις παρεμβάσεις μας στους χώρους δουλειάς ήταν ένα μέτωπο σταθερό το προηγούμενο διάστημα που ήξερε ότι το ΚΚΕ ότι ο λαός μας θα έχει συμπαραστάτη το ΚΚΕ και στο Ευρωκοινοβούλιο. Και κάτι ακόμα. Νομίζουμε ότι όλη η δράση του ΚΚΕ όλα αυτά τα χρόνια και το στοιχείο της πρόβλεψης που έχει η ίδια η πολιτική του και η στρατηγική του που συγκρούεται με το κεφάλαιο και γι' αυτό ακριβώς μπορεί να προειδοποιεί το λαό έγκαιρα και προετοιμασμένα, γιατί τα λαϊκά συμφέροντα εξυπηρετεί,
με τη συμμετοχή στο Ευρωκοινοβούλιο, με τη μελέτη του αντιπάλου, των κατευθύνσεών του που βλέπουμε κείμενα στο Ευρωκοινοβούλιο που τα βλέπεις στη ζωή μετά από 6 μήνες, ίσως και κάνα 2 χρόνια, καθυστερούν κάποια, αλλά φτάνουν και είναι στρατηγική σημασία και βαθιά αντιδραστικά κείμενα. Νομίζουμε ότι οι εργαζόμενοι έχουν ένα στήριγμα να τους πει ότι κοίταξε, πρόσεξε, το επόμενο διάστημα έρχονται αυτά τα μέτρα, και το στοιχείο της πρόβλεψης ενισχύθηκε ακριβώς και με τη συμμετοχή της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ, που ακριβώς μελετά καλά τον αντίπαλο που σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, προετοιμάζει το λαό και ταυτόχρονα του λέει ότι ο μόνος δρόμος είναι η οργάνωση της πάλης πριν να είναι αργά, και το κρίσιμο στοιχείο είναι αυτό. Καμία ανάθεση σε σωτήρες, καμία ανάθεση ότι απλά ο λαός μπορεί να προσμένει από τα ψηλά μόνο, ο ίδιος με την πάλη του και με ένα ισχυρό ΚΚΕ σε κάθε μετερίζει, και στην περιφέρεια και στο Δήμο και στην Ευρωβουλή και ενάντια στην αντιλαϊκή κυβέρνηση όποια και να είναι, νομίζουμε ότι θα είναι εξοπλισμένος την επόμενη μέρα, θα είναι πιο δυνατός, πιο ετοιμοπόλεμος για μια πολύ σκληρή σύγκρουση, που να είναι σίγουρος ότι μόλις κλείσουν τα προεκλογικά χαμόγελα, μόλις σβήσουν οι κάμερες, θα αρχίσει ακόμα πιο σκληρή επέλαση το επόμενο διάστημα. Νομίζουμε από αυτή τη σκοπιά έχει αξία να μελετήσει καλά, με τις όποιες διαφωνίες του, τις όποιες παρατηρήσεις, τις όποιες επιφυλάξεις, ότι αυτός είναι ο δρόμος ασφαλής, δοκιμασμένος, έμπειρος και έμπιστος θα είναι την επόμενη μέρα το ισχυρό ΚΚΕ.